Θα ρίξω νομίζω, ναι, κάπως έτσι. Για πάμε τώρα στην πολιτική μας συζήτηση. Λες, Πάμε να πούμε καλημέρες. Κοντά μας ο κύριος Θάνος Πλεύρης, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Καλώς ήρθατε, κύριε Πλεύρη. Ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Παυσανίας Παπαγεωργίου, εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ. Καλώς ήρθατε κι εσείς. Και η κυρία Βάση Αναστασίου, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟ, Κίνημα Αλλαγής. Καλημέρα, κυρία Αναστασίου. Κύριε Πλεύρη, εσείς ήσασταν και ο εισηγητής της προκαταρκτική επιτροπή. Επιτροπή για την Οβάρτισσα. Ναι, μάλιστα στο πόρισμά μας έχουμε κατονομάσει τους προστατευόμενους μάρτυρες που φαίνεται ποια η ταυτότητά τους, γιατί προέκυπτε από τις καταθέσεις που είχαν δώσει ότι ήταν τα συγκεκριμένα φυσικά πρόσωπα και αναφέραμε μια σειρά από πράγματα στα οποία έχουν αναφερθεί ψευδώς. Τώρα για τη συγκεκριμένη εξέλιξη προφανώς που συζητάμε είναι εξής, επειδή ακούω μια κουβέντα για το θεσμό της προστασίας μαρτύρων. Να θυμίσω ότι επειδή είδα και μια ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ που λέει ότι ενταφιάζεται ο θεσμός, οι προστατευόμενοι μάρτυρες ήταν τρεις. Τον πρώτο τον αποχαρακτήρισε η κυρία Τουλουπάκη. Τον αποχαρακτήρισε επί κυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ. Τότε δεν βγήκε κανένας να πει ότι ο θεσμός ενταφιάζεται, γιατί σε όλον τον κόσμο ο θεσμός προστασίας μαρτύρων έχει τα εξής χαρακτηριστικά. Ότι ένας μάρτυρας πάει και καταθέτει υπό καθεστώς προστασίας που κρίνουν οι αρχές. Προφανέστατα όμως αυτός ο οποίος είναι θύμα της κατάθεσής του, αν αποδειχθεί ότι έχει πει ψέμα, μπορεί να έρθει προστασία. Αυτό έγινε στην περίπτωση του κυρίου Μανιαδάκη από την κυρία Τουλουπάκη. Τώρα, για τους άλλους δύο μάρτυρες, δεν έχω δει το σκεπτικό, αλλά από ό,τι διαβάζω, προφανώς θα το δούμε, αναφέρεται ότι πλέον οι καταθέσεις τους έχουν αποδειχθεί ότι είναι ψευδείς ως προς τα πολιτικά πρόσωπα. Πώς έχουν αποδειχθεί? Ότι στα 7 πολιτικά πρόσωπα τα αρχιοθέτησε η κυρία Τουλουπάκη επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Τα άλλα δύο τα αρχιοθετήθηκαν μετά στην αλλαγή, είχε φύγει η κυρία Τουλουπάκη και ο ένας, ο κύριος Λοβέρδος, στο οποίο ασκήθηκε ποινική δίωξη, με απαλλακτικό βούλευμα αναφέρθηκε ότι όσα έχουν πει προστατευόμενοι μάρτυρες γι' αυτό είναι ψευδή. Προφανώς λοιπόν τα πολιτικά πρόσωπα κάναν αίτηση ότι κύριοι, αυτοί είπαν 5-6 πράγματα. Από αυτά τα 5-6 πράγματα αποδείχθηκε ότι είναι ψευδή. Άρα δεν συντρέχει το καθεστώς προστασίας και πλέον θα υποστούν τις συνέπειες, γιατί το πολιτικό θέμα είναι ότι τα συγκεκριμένα πρόσωπα έχουν πει μια σειρά από ψέματα, μεταξύ των οποίων φανταστείτε είπαν ψέματα στην Εξεταστική Επιτροπή, στην Προανακριτική, ότι δεν έχουν καταθέσει στην Αμερική και προκύπτει ότι ο ένας τουλάχιστον από τους δύο έχει πάρει και πολλά χρήματα. Προέκυψε μια υπόθεση 30 εκατομμύρια για κατάθεση στην Αμερική. Τι άλλο έχει ενδιαφέρον? Επειδή ακούω στην Αμερική, και αυτό για μένα ήταν το πιο κρίσιμο στοιχείο και σας το λέω και με την νομική μου ιδιότητα, οι συγκεκριμένοι προστατευόμενοι μάρτυρες δεν κατέθεσαν τίποτα για πολιτικά πρόσωπα. Εδώ πέρα λοιπόν ήταν η εξής απορία. Αυτοί πήγαν στην Αμερική, όπου είχαν την πλήρη ασφάλεια. Δεν λένε τίποτα για πολιτικούς και γι' αυτό η απόφαση του δικαστηρίου, που πολλές φορές το λένε, είναι για δύο υποθέσεις κακής πρακτικής κλινικών δοκιμών φαρμάκων και ενός συγκεκριμένου φαρμάκου που η Νοβάρτης λάδωνε, πλήρωνε γιατρούς. Και επειδή η απόφαση λέει κρατικούς αξιωματούχους, το διευκρινίζει. Κρατικός αξιωματούχος είναι ο γιατρός του δημόσιου. Δεν υπάρχει τίποτα για πολιτικά πρόσωπα. Και οι ίδιοι, ενώ λοιπόν στην Αμερική που θα έπρεπε να αισθάνονται την ασφάλεια να πούνε παιδιά και αυτός και ο ένας και ο άλλος, στην Ελλάδα έρχονται. Όποιος δει τις καταθέσεις τους, οι καταθέσεις τους είναι κατασκευασμένες. Εγώ θεωρώ ότι δικαιώνεται πλήρως το πόρισμα της Προανακριτικής Επιτροπής. Και για να κλείσω, καταλαβαίνω το φόβο. Εγώ σέβομαι τις αποφάσεις της ελληνικής δικαιοσύνης. Όταν λοιπόν βάζει τους προστατευόμενους μάρτυρες, τις σεβόμαστε. Όταν βγάζει τον κύριο Μανιαδάκη, τις σεβόμαστε. Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ τότε είπε και μπράβο στην κυρία Τουλουπάκη, είπε ότι φάνηκε ότι ένας μάρτυρας κακός ήταν εκεί. Όταν βγαίνουν οι άλλοι δύο, τι φοβάται ο ΣΥΡΙΖΑ? Θα σας πω εγώ τι φοβάται. Φοβάται ότι πλέον οι δύο συγκεκριμένοι μάρτυρες είναι βέβαιο, επειδή δεν βγάλαν τίποτα από το μυαλό τους, ότι θα πούνε ποιοι τους βάλαν. Και όπως καταδικάστηκε ο κύριος Παπαγγελόπουλος, γιατί γι' αυτό έχει καταδικαστεί για παρεμβάσεις στην κυρία Ράικου, θα ξανανοίξει ενδεχομένως για πολιτικά πρόσωπα του ΣΥΡΙΖΑ το κεφάλαιο της κυρίας Τουλουπάκη. Άρα μιλάτε για τους ηθικούς αυτούργους, όπως μας είπε πριν από λίγο ο κύριος Γεωργιάδης. Προφανέστατα, εμείς τα έχουμε κατονομάσει την Προκαταρκτική Επιτροπή όλα. Το πόρισμά μας εν μέρη δικαιώθηκε. Ωραία. Δηλαδή καταδικάστηκε ο κύριος Παπαγγελόπουλος για τις παρεμβάσεις της κυρίας Ράικου. Εν μέρη αθώθηκε. Σωστά. Όταν όμως ακούσουμε πια αυτούς τους προστατευόμενους μάρτυρες να πούνε ποιος, τι, πότε, τότε προφανώς μπορεί να γεννηθούν ζητήματα. Να ξανανοίξει ο φάκελος για τον κύριο Παπαγγελόπουλο. Δεν ξέρω για ποιον. Λέω
το τι θα πούν. Δεν μπορώ να προκαθορίσω τι θα πούν. Μπορεί να πούν οι άλλοι, τα βγάλαμε από το μυαλό μας. Αν όμως εμφανιστούν και πούν ότι εμάς μας είπε αυτός να πω αυτό, προφανώς. Τα πρόσωπα λέτε, οπότε λέτε ότι μετά. Κύριε Παπαγεωργίου. Παρακολουθώ, έχει ενδιαφέρον. Βέβαια, προτρέχετε, κύριε συνάδελφε, να βγάλετε κάποια συμπεράσματα σε σχέση με το τι θα κατατεθεί, τι θα υποθεί, τι θα καταγραφεί μέσα στα πρακτικά μιας ενδεχόμενης νέας δικαστικής εξέλιξης και να φέρετε μια πολιτικοποίηση, δηλαδή να το βάλουμε μέσα σε ένα κομμάτι όπου θα μπορέσει να εκφράσει κάποια πολιτική πλευρά ή κομματική πλευρά. Και επανέρχομαι στο κομμάτι του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί είπατε ότι η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ είναι κάτι το οποίο εκφεύγει των πραγματικών διαδικασιών, γιατί και επί δικής μας διακυβέρνησης υπήρχε μια αντίστοιχη αντιμετώπιση. Το καθεστώς του προστατευόμενου μάρτυρα και το καθεστώς του ανώνυμου μάρτυρα δεν είναι κάτι το οποίο μένει εσαΐ. Σίγουρα από το 2001 που ισχύουν συγκεκριμένοι νόμοι και εφαρμόστηκαν και στη δίκη της 17 Νοέμβρη και είχαν ένα πολύ συγκεκριμένο σκοπό για να μπορέσει να αναπτυχθεί αυτό το δικαιϊκό, αυτή η δικαιϊκή δυνατότητα, μέχρι και το 2014 έχει εξελιχθεί. Αυτό το οποίο καυτηρίασε ο ΣΥΡΙΖΑ εχθές είναι η ανακοίνωση του κυβερνητικού εκπροσώπου και η προσπάθεια να πάρει ένα χειροκρότημα σε σχέση με την τροποποίηση του άρθρου 218, την οποία προχώρησε η κυβέρνηση σαν πρόταση στο Κοινοβούλιο και ψηφίστηκε μέσα στο έτος το οποίο διανύουμε. Άρα αυτό που πρέπει να αφήνουμε τη δικαιοσύνη πραγματικά να κάνει τη δουλειά της και πραγματικά να κρίνει αν θα συνεχιστεί κάτι, δεν είναι à la carte, δεν είναι κάτι το οποίο αποφασίζουμε στη μία και καταδεικνύουμε στην άλλη, ούτε πρέπει μια κυβέρνηση ή μια πολιτική παράταξη να προσπαθεί να κερδίσει από αυτή την υπόθεση ή οποιαδήποτε υπόθεση το σκάνδαλο του Νουβάρτης. Δεν κατάλαβα που διαφωνείτε. Αποδέχεστε κι εσείς ότι είναι σκάνδαλο. Αυτό που λέμε εμείς είναι ότι το καθεστώς των προστατευόμενων μαρτύρων για υποθέσεις οι οποίες άπτονται δημοσίου συμφέροντος πρέπει από όλες τις παρατάξεις και από όλα τα κόμματα να είναι κάτι το οποίο θα βοηθιέται για να μπορούν να καταθέτουν οι μάρτυρες όχι μόνο σε αυτά. Πώς το είπατε το καθεστώς, είναι το καθεστώς της προστασίας των μαρτύρων. Της προστασίας των μαρτύρων. Βεβαίως. Όχι της προστασίας των ψευδομαρτύρων. Αυτό είναι ζήτημα της δικαιοσύνης και αυτό ακριβώς σεβαστήκαμε. Όχι, είναι και, είναι και ζήτημα αυτού που κατηγορείται όμως. Ναι. Δηλαδή, εγώ θα τρώω λάσπη επί 5 χρόνια και δεν θα μάθω ποιος μου την έχει ρίξει. Περιμένετε. Όταν δικαιωθώ. Φυσικά και δικαιούστε και φυσικά υπήρχε και ομιλητή. Εγώ καταλαβαίνω ότι επί της ουσίας εσείς δεν έχετε πρόβλημα με το γεγονός ότι αποκαλύφθηκε ποιοι ήταν αυτοί οι οποίοι δεν μαρτύρησαν αληθώς. Μα συγγνώμη, γιατί να έχουμε πρόβλημα με την απόφαση δικαιοσύνης. Θα βάλουμε αυτή τη στιγμή τη συζήτηση και ο κύριος Φλεύρης που είναι νομικός. Θα βάλουμε την απόφαση αυτή στην ουσία της. Εάν θέλετε, ποιο είναι το θέμα σας. Η ανακοίνωσή σας λέει ότι ενταφιάζεται ο θεσμός της προστασίας των μαρτύρων. Το θέμα μας είναι ο τρόπος με τον οποίο κρίνουμε εμείς ότι ενταφιάζεται ο θεσμός, όπως είπατε κι εσείς. Με το να προσπαθεί μια κυβέρνηση να πει ότι χάρη της δικής μας αλλαγής και τροπολογίας, η οποία ήρθε στη Βουλή, για το άρθρο το 218, μπόρεσε και έγινε αυτό. Όχι. Αυτό είναι άλλο τώρα. Δεν είναι άλλο. Το δικαίωμα υπήρχε, απλώς άλλαξε διαδικασία. Σαν δικαίωμα πάντοτε μπορεί να γίνει. Άρα το θέμα είναι ποιος ξεκίνησε τις διαδικασίες για να ξεκινήσει αυτή η υπόθεση. Το θέμα είναι ποιος προσπαθεί και δεν θα διαφωνήσει κανένας πιστεύω με αυτό από αποφάσεις της δικαιοσύνης να εξάγει ή να βγάλει πολιτικά ωφέλη. Αυτό για το οποίο πολλοί έχουν κατηγορηθεί, δεν μιλάω μόνο για τη συγκεκριμένη παράταξη. Άρα ας το ξεκαθαρίσουμε. Είστε υπέρ ή κατά της αποκάλυψης των ταυτοτήτων των δύο συγκεκριμένων? Όχι, ακούστε. Δεν μπορείτε να βάλετε αυτό το ερώτημα. Γιατί? Είμαστε υπέρ της δικαιοσύνης. Από τη στιγμή που ο αρμόδιος εισαγγελέας, εάν είναι αρμόδιος, ακολουθεί μια διαδικασία συγκεκριμένη και δεν δημιουργούμε διατάξεις συνεχώς καινούργιες για να φτάσει σε κάποιο αποτέλεσμα, βεβαίως και είμαστε υπέρ της δικαιοσύνης και να λάμψει και να βγει και η αλήθεια και τα πάντα. Δεν είμαστε υπέρ της εργαλειοποίησης τέτοιων αποφάσεων για πολιτικούς σκοπούς. Άρα, γιατί δεν έχει το ουσιαστικό πρόβλημα. Αυτό είναι δημοκρατία. Πώς να υπάρχει ουσιαστικό πρόβλημα με την απόφαση δικαιοσύνης? Συγγνώμη, τι συζητάμε? Αυτό δεν κατάλαβα από την ανακοίνωση. Είναι άλλο αυτό. Εντάξει. Όμως είναι μια τοποθέτηση. Έχουμε εδώ δίνω την εξήγηση ακριβώς και νομίζω ότι δεν θα έχετε και αντίρρηση με αυτά που λέτε. Ο ΣΥΡΙΖΑ. Άρα λέτε για να μην. Εγώ στην ανακοίνωση κατάλαβα αυτό τουλάχιστον όπως διάβασα. Ήταν ότι αναφερόταν στην απόφαση της δικαιοσύνης. Το να αναφέρεται στο
πώς το χρησιμοποιεί ένα άλλο κόμμα είναι τελείως διαφορετικό. Η απόφαση δικαιοσύνης είναι η αφορμή για να μιλήσουμε για ένα σεβαστή, λέτε. Η απόφαση δικαιοσύνης είναι σεβαστή μέχρι να ανακληθεί ή να απορριφθεί σε έναν άλλο βαθμό από την ίδια τη δικαιοσύνη, όχι από τα πολιτικά κόμματα. Άλλο αν θα κρίνουμε πώς κατέληξε και πώς έχει φτάσει. Βεβαίως και τη σεβόμαστε. Να σας πω με το άλλο τώρα, πώς το βλέπετε εσείς να εξελίσσετε. Γιατί ουσιαστικά πριν από λίγο ο κύριος Γεωργιάδης, στην καρέκλα που κάθεστε εσείς, ουσιαστικά επικήρυξε τους ηθικούς αυτούργους αυτής της ιστορίας. Είπε, εγώ θα τους χαρίσω και τις μηνύσεις και τις αγωγές των δύο, εάν μας πούν ποιοι τους έβαλαν να πούν όσα είπαν. Και είπε ότι ο ίδιος έχει την πεποίθηση ότι πίσω από αυτούς τους μάρτυρες που δεν έλεγαν αλήθεια είναι η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, που έψαχνε έναν-δύο να βάλει στη φυλακή για να κερδίσει τις εκλογές. Εντάξει, σίγουρα θα πρέπει αυτά που αναφέρει ο κ. Γεωργιάδης, γιατί ήταν εμπλεκόμενο το όνομά του σε μία δίκη και δυστυχώς ήταν και εμπλεκόμενο σε ένα σκάνδαλο παγκόσμιο. Άρα, συνεπώς, δεν είναι κάθε δικαίωμα. Ποιος είναι, είπε, δεν είναι. Αναφερόμενο. Αναφερόμενο. Δεν σας είπα ότι είναι εμπλεκόμενος στο σκάνδαλο. Στην υπόθεση αναφέρθηκε το όνομά του. Άρα, έχει κάθε δικαίωμα να μπορεί και να διεκδικεί, και εμείς θα βοηθήσουμε σε αυτό, δεν υπάρχει καμία αμφισβήτηση, το ξεσπήλωμα, το καθάρισμα του ονόματός του με οποιονδήποτε τρόπο θα μπορέσει να φτάσει σε αυτό το αποτέλεσμα. Ως φυσικό πρόσωπο. Ακόμα και αν αφορά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Είπε στελέχη της κυβέρνησης. Η δικαιοσύνη δεν σταματάει στις εισόδους των πολιτικών κομμάτων. Η δικαιοσύνη πρέπει να πηγαίνει μέχρι βάθος ό,τι και αυτό αφορά. Και το κάθε κόμμα, εάν αισθάνεται ότι απειλείται μέλος του ή το ίδιο από κάποια έρευνα της δικαιοσύνης, πρέπει να είναι αυτό το οποίο θα καταδεικνύει και θα λέει πάμε ακόμα βαθύτερα. Θα το κάνετε κι εσείς αυτό με τα στελέχη σας. Δεν νομίζω ότι έχουμε κάνει ποτέ το αντίθετο. Μάλιστα. Κύριε Αναστασίου, εσείς τι λέτε τώρα για την υπόθεση εδώ? Καλώς είχαμε αυτή την εξέλιξη. Εντάξει, αρχικά το ΠΑΣΟΚ έχει σταθεί απόλυτα θεσμικά στην εν λόγω υπόθεση. Πράγματι, δυστυχώς υπήρξαν άνθρωποι οι οποίοι αδικήθηκαν και εν τέλει ήταν περίτρανα αθώοι. Αυτό είναι μια απόφαση που έχει κριθεί από τη δικαιοσύνη. Τώρα, προς το σκέλος της άρσης της προστασίας των μαρτύρων, ουσιαστικά υπαγωγικά ενεργοποιείται μια διάταξη για να ελεγχθούν εκ νέου οι προϋποθέσεις για να έρθει η άρση της προστασίας. Εγώ θα ήθελα να δω αντίστοιχα να κινείται η δικαιοσύνη, την οποία ποτέ δεν αμφισβητούμε, και αντίστοιχα να χειροκροτάμε όλοι όταν έρθει η ώρα να κριθούν και υποθέσεις όπως οι υποκλοπές, όταν έρθει η ώρα να κριθούν και υποθέσεις όπως τα Τέμπη, γιατί ακόμα είναι η αρχή και έχει και συνέχεια. Συνεπώς, φυσικά και συμφωνούμε με την απόφαση της δικαιοσύνης. Είναι αναμφισβήτητη και θεωρούμε ότι είναι στη σωστή κατεύθυνση. Μάλιστα. Μία κουβέντα μόνο. Ναι, επειδή ποτέ ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έκανε ποτέ διαφορετικά. Εγώ θα πω οι δύο περιπτώσεις που οι υπουργοί του καταδικάστηκαν. Άρα πια δεν αναφερόμαστε σε πολιτικές διώξεις. Διότι όταν υπάρχει καταδίκη από το ειδικό δικαστήριο, σημαίνει ότι κάτι από αυτά που γράψαν τα πορίσματα ευσταθούσαν. Αναφέρομαι στον κύριο Παπαγγελόπουλο και στον κύριο Παπά. Και στις δύο αυτές τις υποθέσεις δεν συνένεσε. Πέρασε μόνο με την πλειοψηφία. Δηλαδή, δεν ήρθε ο ΣΥΡΙΖΑ να πει ότι έγινε κατηγορητήριο να πάει στη δικαιοσύνη. Το αναφέρω ως γεγονός που έχουμε πια το αποτέλεσμα. Και εγώ σας είπα, γιατί είμαι πολύ προσεκτικός, ότι ο κ. Παπαγγελόπουλος καταδικάστηκε για το ένα σκέλος που σας είπα. Για το άλλο σκέλος αθώθηκε. Συγγνώμη, μια διευκρίνηση. Δεν θα εμπλέξουμε ούτε θα ταυτίσουμε το αποτέλεσμα μιας απόφασης δικαιοσύνης με τη διαδικασία που γίνεται για να φτάσουμε μέχρι εκεί. Φυσικά, εάν ο ΣΥΡΙΖΑ πιστεύει ότι σε κάτι έχει δίκιο, θα ψηφίσει υπέρ. Δεν θα ταυτιστούμε για να δημιουργήσουμε μια απόλυτη πλειοψηφία με την πλειοψηφία την κοινοβουλευτική. Άρα, πολύ σωστά έκανε και δεν υπάρχει καμία αντίρρηση και για όλα όσα έχουν βγει ως αποφάσεις, νομίζω ότι τις έχουν σεβαστεί τα μέλη της και δεν τις έχουν αμφισβητήσει. Μάλιστα. Τώρα, κύριε Πλεύρη, πάμε λίγο να συνεχίσουμε. Τι θα γίνει με τον κύριο Σαμαρά? Ένα θέμα το οποίο έχει προκύψει. Είδαμε και προχθές την κίνηση του Πρωθυπουργού στη Βουλή να αποχωρήσει την ώρα που βρισκόταν στο βήμα ο κύριος Παπάς, απευθυνόμενος, όπως λένε οι περισσότεροι, προς τον κύριο Σαμαρά. Και για τις τελευταίες του τοποθετήσεις για τα εθνικά θέματα. Δεν συζητάω, δεν χαρεντίζομαι εγώ με τον κύριο Παπά κτλ. Πρώτα απ' όλα, εγώ ξεκινάω και λέω ότι ο κύριος Σαμαράς χθες με τη δήλωση δήλωσε και χαρούμενος από την εξέλιξη που υπάρχει, γιατί είναι από τα πρόσωπα τα οποία είχαν θίγει και καταλαβαίνετε όταν θίγει ένας πρωθυπουργός, είναι ακόμα χειρότερο στην εικόνα ότι μια τροχίλα τη βαλίτσα μπήκε στο μεγάλο Μάξιμου. Πάμε τώρα, γιατί προφανώς σας ενδιαφέρει το δεύτερο. Άρα μετά από αυτή την απόφαση της δικαιοσύνης μπορεί να δούμε και μια διαφορετική. Δεν έχει, προφανώς είναι διαφορετικά το ένα από το άλλο. Αυτό το οποίο αναφέρω και αναφέρουμε, καταλαβαίνετε, για τους βουλευτές, είναι μια δύσκολη θέση να μπαίνουμε σε λογική, να κρίνουμε θέσεις των πρώην πρωθυπουργών, και εκεί πέρα εμείς στη Νέα Δημοκρατία το σεβόμαστε απόλυτα. Αναγνωρίζουμε προφανώς ότι κάτι συμβαίνει. Δεν λέει κανείς ότι όλα είναι καλώς καμωμένα, αλλά
μπαίνουμε σε μια λογική ως κόμμα και λέμε ότι οι πρώην πρωθυπουργοί έχουν μια μεγαλύτερη ελευθερία στο τι θα πούν. Στο συγκεκριμένο περιστατικό που λέτε, νομίζω ότι είναι σαφές ότι ο πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αναφέρθηκε στον Νίκο Παπά με το σκεπτικό που ανέπτυξε ο πρωθυπουργός, για ποιο λόγο δεν μένει μέσα, χωρίς να υπάρχει τίποτα άλλο υπονοούμενο από αυτά τα οποία γράφτηκαν. Δεν απευθύνθηκε ποτέ, βέβαια, δηλαδή, στον κύριο Σαμαρά, γιατί είχαμε απάντηση μετά. Εγώ θεωρώ, ναι, από την πλευρά του κύριου Σαμαρά υπήρξαν κάποιοι κύκλοι που ερμήνευσαν ότι μπορεί να αναφερόταν και σε αυτό. Νομίζω ότι είναι σαφές ότι δεν αναφερόταν, αλλά από εκεί και πέρα θεωρώ ότι στο επίπεδο του πρωθυπουργού και του πρώην πρωθυπουργού, εμείς οι βουλευτές έχουμε έναν περιορισμένο λόγο. Εγώ πιστεύω ότι όλα αυτά τα θέματα, ακόμα και κριτική που γίνεται, ακόμα και αν αυτή η κριτική είναι άδικη, γιατί θεωρώ στο κομμάτι των εθνικών θεμάτων ότι η κυβέρνηση είναι σαφής, ότι δεν έχει αλλάξει τίποτα στην πολιτική την οποία ακολουθούν διαχρονικά όλες οι κυβερνήσεις στα θέματα Ελλάδος-Τουρκίας, και ότι είναι σαφές ότι δεν συζητάμε θέματα εθνικής κυριαρχίας. Ακόμα και μια σκληρή κριτική αποδεχόμαστε ότι έχει απόλυτο δικαίωμα να το κάνει ένας πρώην πρωθυπουργός, αλλά από εκεί και πέρα αυτά τα θέματα λύνονται σε ένα άλλο επίπεδο και όχι στο δικό μας. Μαγειρεύονται καταστροφικές λύσεις. Μαγειρεύονται καταστροφικές λύσεις. Εγώ θεωρώ ότι... Προσέχετε, δεν τα είπε στρογγυλά, τα είπε χήμα. Και εγώ δεν σας είπα εδώ πέρα, σας το είπα και εγώ ίδιος, ότι προφανώς υπόθηκαν πράγματα. Η κυβέρνηση από την πλευρά της όμως ερχόμαστε, και ερχόμαστε όχι μόνο με τις δηλώσεις. Δηλαδή αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση κάνει το μεγαλύτερο εξοπλιστικό πρόγραμμα το οποίο υπάρχει για να ενισχύσει τη χώρα. Όποτε χρειάστηκε και ήμασταν σε εντάσεις και σφραγίστηκε ο Εύρος και υπήρχε μεγάλη κλιμάκωση. Μην ξεχνάμε ότι ο Ερντογάν είχε φτάσει στο σημείο να λέει. Είναι χρήσιμες οι παρεμβάσεις Σαμαρά σε αυτό το ύφος και σε αυτό τον τόνο. Εγώ σας λέω, είναι και πραγματικά σας μιλώ, πιστεύω από την τοποθέτηση μου φαίνεται. Εγώ ως βουλευτής και θεσμικά απόλυτα δεν θέλω να μπω στη λογική να σχολιάσω. Κακώς ανησυχεί ο κύριος Σαμαράς, να το θέσουμε αλλιώς το ερώτημά μας. Εγώ σε αυτό σας το απάντησα, είναι σαφές, η κυβέρνηση έχει ξεκαθαρίσει, δεν τίθεται κανένα απολύτως θέμα συζήτηση εθνικής κυριαρχίας, και για να το πω πάρα πολύ απλά, αυτό το οποίο οι Έλληνες κερδίσαμε με αίμα, δεν θα υπάρξει καμία κυβέρνηση να το δώσει με μελάνη. Μάλιστα. Άρα, δεν συζητάμε τίποτα που αφορά την εθνική κυριαρχία. Ο πρώην πρωθυπουργός προφανώς μπορεί να θέτει τους προβληματισμούς που όταν τίθενται και σε επίπεδο πρώην πρωθυπουργού θα πρέπει να τους βλέπουμε με μια προσοχή, αλλά δεν ισχύουν αυτοί οι προβληματισμοί για την ελληνική κυβέρνηση. Μάλιστα. Κύριε Παπαγεωργίου, πόσους υποψηφίους θα έχει τελικά ο ΣΥΡΙΖΑ στην εσωκομματική διαδικασία? Όσους μπορέσει και επικυρώσει το συνέδριο και οι διαδικασίες της Κεντρικής Επιτροπής, οι οποίες έχουν προχωρήσει και έχουν συμπληρώσει και όλες τις προϋποθέσεις. Πέραν των εγκεκριμένων από την Κεντρική Επιτροπή. Συνεπώς, δεν νομίζω ότι θα μπορέσει να έχει άλλους, όσους δεν έχουν καταθέσει τουλάχιστον τα εγγραφά της. Ωραία, εμένα βοηθάτε λιγάκι, γιατί δεν το έχω ξεκάθαρο. Αυτή τη στιγμή σας ρωτάει κάποιος ποιοι είναι οι υποψήφοι για την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ. Μας λέτε λιγάκι τα ονόματα. Μπορώ να σας πω ποιοι έχουν καταθέσει τα έγγραφά τους. Ναι, δεν μπορώ να σας πω ναι, τα ονόματα των υποψηφίων, γιατί δεν είναι επίσημα. Ποιοι είναι υποψήφοι, ναι. Με την σειρά κατάθεσης, το λογικότερο θα ήταν να σας τα δώσω αλφαβητικά, αλλά με όχι, τη σειρά κατάθεσης. Θεού. Ναι. Ναι, είναι ο Σοκράτης ο Φάμελος, ο Νικόλας ο Φαραντούρης, ο Απόστολος Γλέτσος και ο Παύλος ο Πολάκης. Εδώ έκανα ένα δίκημα. Πρώτα ο κύριος Παπαδόπουλος είχε καταθέσει τα έγγραφά του. Το διορθώνω για λόγους. Αυτοί οι τέσσερις είναι λοιπόν. Αυτοί δεν υπάρχει άλλος. Και ο κύριος Κασελάκης Στέφανος, ο οποίος είχε μεν καταθέσει τα έγγραφά του, τα οποία δημοσιοποιήθηκαν. Επήλθε όμως μια απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, με την οποία τίθεται εκτός της διαδικασίας και της κούρσας για την επιλογή του νέου αρχηγού. Προσωρινά τίθεται εκτός, δηλαδή μπορεί να δούμε στο συνέδριο να αλλάζει αυτή η απόφαση Κεντρικής Επιτροπής, γιατί ο ίδιος εκεί στοχεύει πλέον. Κοιτάξτε, ή αυτό δεν θα αλλάξει? Προσπαθούμε να εμπλέξουμε δύο πράγματα τα οποία δεν αναιρεί το ένα το άλλο. Η απόφαση Κεντρικής Επιτροπής υπάρχει. Mm-hmm. Και η απόφαση Κεντρικής Επιτροπής, εφόσον έχει επέλθει με δημοκρατικές διαδικασίες και με το αποτέλεσμα όπως είδαμε, εφαρμόζεται. Από εκεί και πέρα, εάν στο συνέδριο, όπως ακούω, θέλει να γίνει οποιαδήποτε συζήτηση, είναι κάτι το οποίο ο ΣΥΡΙΖΑ ακολουθεί δημοκρατικές διαδικασίες. Κακώς έχει γίνει όλη αυτή η περιδέουσα ατμόσφαιρα για το πώς παίρνονται οι αποφάσεις και ότι δεν είναι δημοκρατικό. Δεν μπορεί να ισχύσει κάτι τέτοιο σε κανένα κόμμα, πόσο μάλλον στο ΣΥΡΙΖΑ. Δημοκρατικές διαδικασίες, ακούγονται όλες οι
απόψεις και το σώμα του συνεδρίου και αυτό αποφασίζει πλειοψηφικά. Άρα, να μην μιλήσουμε για μια διαδικασία η οποία δεν έχει ξεκινήσει καν. Δεν έχουν εκλεγεί καν οι σύνεδροι. Να μιλήσουμε για τις διαδικασίες που ισχύουν μέχρι τώρα. Η ημερομηνία ολοκληρώθηκε, οι άνθρωποι προχώρησαν και κατέθεσαν τις προϋποθέσεις τους και πάνω σε αυτές τις προϋποθέσεις έχει βγει και μια απόφαση Κεντρικής Επιτροπής για έναν, επειδή τον κατονομάζει, το λέω, με την οποία θεωρεί ότι δεν μπορεί να είναι υποψήφιος. Μάλιστα. Αυτή είναι η διαδικασία. Μάλιστα. Τώρα, να πάμε στην κυρία Αναστασίου να δούμε λίγο κυρία τη δημοσκόπηση. Αναστασίου, κυρία Αναστασίου, μέτρων σήμερα... 19,8. Το ανάσα από 20%. Είδατε οι σωκοματικές διαδικασίες τελικά ότι κάναν κάτι καλό. Πασοκάρα. Κάποιοι λέγανε ότι δεν έπρεπε να πάμε σε σωκοματική διαδικασία. Με Νίκο Ανδρουλάκη όμως. Συγγνώμη. Κυρία Αναστασίου. Εμείς θέλουμε μεγάλο πασό. Γιατί άλλα μας λέγατε. Να τα ξεκαθαρίζουμε. Εσείς πήγατε στην σωκοματική διαδικασία για να ρίξετε τον Ανδρουλάκη. Όχι για να τον κάνετε με 20%. Εμείς ελπίζουμε να παραμείνουν αυτά τα ποσοστά και να γίνουν ακόμα πιο ψηλά και να συνεχίσει να κινείται το κόμμα με ενότητα. Σεβόμαστε όλες τις αποφάσεις του Προέδρου και θέλω να πω κάτι. Τιμάει το Πασόκ ότι τα του οίκου του δεν τα μεταφέρει μέσα στη Βουλή. Ο κύριος Μητσοτάκης θέλει να στείλει μήνυμα στον κύριο Σαμαρά και αντί να του στείλει SMS, έφυγε, αποχώρησε από τη Βουλή την ώρα που συζητάνε για την πολιτική προστασία, για τον ΑΣΕΠ που 10.000 άνθρωποι που πέρυσι δεν έχουν διοριστεί, για το γεγονός ότι 123 κωδικοί υποτίθεται ότι μειώνεται η τιμή και απλά αλλάζουν οι συσκευασίες, είναι 32 προϊόντα. Θέλω να πω ότι το Πασόκ σέβεται την αποφάση της κάλπης και προχωράμε ενωμένοι και θεσμικοί. Άρα στιγμή... ενωτικός ο κύριος Ανδρουλάκης. Δηλαδή μετά την επανεκλογή του. Όχι. Όχι, εντάξει, θα δείξει. Θα δείξει, θα δείξει. Δεν σας έπεισε η δημιουργία του πολιτικού κέντρου, κοιτάξτε, η σύνθεση. Πρέπει να δούμε ότι θα συνεδριάζει σε τακτά χρονικά διαστήματα. Κάθε Δευτέρα 4 το απόγευμα. Αποτελείται από πολλά πολύ αξιόλογα στελέχη που εκπροσωπούν όλες τις τάσεις του μεγάλου μας Πασόκ. Εγώ σέβομαι τις αποφάσεις του Προέδρου. Η κάλπη εξέλεξε τον Νίκο Ανδρουλάκη. Πράγματι, δεν ήταν η επιλογή μου, αλλά η φανέλα μου γράφει Πασόκ. Ούτε Ανδρουλάκης, ούτε Δούκας, ούτε Γερλάνος, ούτε Διαμαντοπούλου. Ελπίζω. Πραγματικά να ανοίξει το κόμμα. Το ότι, εντάξει, τώρα ξέρετε ότι πάντα είμαι πολύ ειλικρινής. Εντάξει, το ότι υπήρξε ένα τυπικό όργανο, δεν ξέρουμε πώς θα πάει. Επίσης, υπάρχουν πάρα πολλοί αξιόλογα στελέχη σε όλες τις τάσεις που περιμένουν να αξιοποιηθούν εθελοντικά. Να δούμε να ανοίξει το κόμμα. Γιατί μέχρι στιγμής είχαμε κάποιες ανακοινώσεις από ανθρώπους του Προέδρου σε θέσεις κέρυες. Συνεπώς, αναμένουμε. Εδώ είμαστε. Καλά θα πάει αυτό. Εγώ πιστεύω ότι θα πάει πάρα πολύ καλά. Ποιος δεν έχει πολλές τάσεις και είναι κυβερνητικό κόμμα, κύριε Κακούση. Είναι κυβερνητικό κόμμα. Σιγά σιγά, πλάκα πλάκα, από εδώ το παλεύει ο ΣΥΡΙΖΑ, από εκεί. Πλάκα πλάκα, μπορεί και να σας ξανακάνει. Η πολυτασικότητα, είδατε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους. Ελπίζω να εκτιμηθεί το γεγονός ότι εσάς για τη δημοσκόπηση δεν σας ρωτάμε. Νομίζω ότι με έχετε ρωτήσει σε άλλες αντίστοιχες στιγμές, άρα θα κάνουμε τον κύκλο μας σε κάποια άλλη στιγμή που θα έχουμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, καλό τρίμερο σε όλους.